από τις 22 μέχρι τις 28 του μήνα με τη μορφή των πρώτων. Και αυτή η μάχη που ξεκινάει στρέφεται ενάντια και στα παλιά αλλά και στα νέα μέτρα που εφαρμόζονται στα πλαίσια των μνημονίων αλλά και της εφαρμοζόμενης αντιλαϊκής, αντιαγροτικής πολιτικής που ξεδιπλώνεται το επόμενο διάστημα με νέα μέτρα που στόχο έχουν να μας ξεκληρίσουν ουσιαστικά από τη γη και τα χωριά μας. Συνάδελφοι, να πούμε τι αντιμετωπίζουμε έτσι λίγο, να κάνουμε μια περιγραφή της κατάστασης. Βασικά, αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι απληρωσιά. Η απληρωσιά από μεγαλοεμπόρους, βιομήχανους, μεταποιητές. Παραδίδουμε την παραγωγή μας σε ανοιχτές τιμές. Επικρατεί αυτό το έσχος των ανοιχτών τιμών. Το εισόδημά μας έχει μειωθεί δραματικά λόγω του εμπάργου. Και να πούμε χαρακτηριστικά ότι το 2004, τη χρονιά που επιβλήθηκε το εμπάργο, η μέση τιμή για την πιο δυναμική καλλιέργεια, που είναι το επιτραπέζιο ροδάκι, σαν ένα παράδειγμα να το φέρουμε, ήταν 40 λεπτά και η τιμή του 17 έφτασε μέχρι και κάτω από 15 λεπτά. Το υπέρογκο κόστος παραγωγής, ακριβό πετρέλαιο, 1,30 και σχεδιάζεται να πάει να εξισωθεί με τη βενζίνη. Φάρμακα, λιπάσματα, αγροτικά μηχανήματα, νερό, απανωτά χαράτσια, σε ογά, τώρα λέγεται εύκα. Με νέες αυξήσεις, 2% και πλησιάζουμε στο 20% ακόμα κάτι για ασφαλιστικές εισφορές του καθαρού εισοδήματός μας και θα φτάσει μέχρι 27,5% μέχρι το 2022. Το πλαίσιο που έχουμε βάλει στον πανελλαδικό σχεδιασμό είναι από τις 22 Γενάρη μέχρι τις 28 Γενάρη να βγουν τα τρακτέρ στους δρόμους σε όλη την Ελλάδα. Ήδη από σήμερα έχουν ξεκινήσει, έχουν κατεβάσει τρακτέρ σε Καρδίτσα, Φάρσαλα, Άργος, Άρτα και αλλού. Δεν μπορώ να θυμηθώ πώς ποιες περιοχές στο σύνολό τους. Ο Σύλλογος προτείνει ημερομηνία καθόδου με τα τρακτέρ στις 27 του μήνα, ημέρα Σάββατο, και σταθμός θα είναι το συλλαλητήριο, το μεγάλο συλλαλητήριο που θα γίνει στις 3 του Φλεβάρι στην Αγρότικα. Καλούμε κάθε μικρό και μεσαίο αγρότη που στενάζει κάτω από αυτήν εδώ την κατάσταση να ακούσει τα αιτήματα έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί μέσα από συσκέψεις, μέσα από συγκεντρώσεις των αγροτών πανελλαδικά, και αν υπάρχει κάποιο αίτημα το οποίο μπορεί να προσθεθεί, καλά είναι να πείτε την άποψή σας, τη γνώμη σας, συνάδελφοι, ώστε από εδώ να φύγουμε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Γιατί τα περιθώρια πλέον έχουν εξαντληθεί.